Μία ακόμα έρευνα της Eurostat φωτίζει τη ζημιά στην κοινωνική συνοχή. Το 35,6% των ελληνικών οικοκυριών αδυνατούσε να πληρώσει εγκαίρως τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ. Το γράφημα που συνοδεύει την έρευνα της Eurostat είναι ακόμα πιο αποκαλυπτικό, γιατί δείχνει ότι το 2018, έτος σημαδιακό αφού συμβόλιζε την τυπική έξοδο από τα πολυετή μνημόνια, η Ελλάδα ήταν σε χειρότερη κατάσταση ακόμα και από την Βουλγαρία, με την οποία συνθέτουμε ένα απογοητευτικό δίδυμο πολύ μακριά από τις αντίστοιχες επιδόσεις άλλων χωρών όπως η Κροατία και η Ρουμανία, και σίγουρα έτη φωτός από το μέσο ευρωπαϊκό όρο του 6,6%. Μπαίνοντας κανείς στη διαδικασία να αναζητήσει περισσότερα στοιχεία σε βάθος χρόνου, θα διαπιστώσει ότι μπαίνοντας στο τούνελ της κρίσης το 2010, τα ελληνικά νοικοκυριά που δεν μπορούσαν να πληρώσουν εγκαίρως λογαριασμούς ηλεκτρικού, νερού, τηλεφώνου ήταν λιγότερα από 2 στα 10. Η κρίση ανέβασε τα μαύρα ποσοστά σε επίπεδα Βουλγαρίας. Εκτινάχθηκαν πάνω από το 42% στη διετία 2015-2016 και έκτοτε υποχωρούν, αλλά με βραδείς ρυθμούς. Τα στοιχεία της Eurostat, που χρήζουν ωστόσο ακόμα μεγαλύτερης προσοχής, ειδικά από τα συναρμόδια Υπουργεία, είναι αυτά που αφορούν στην αδυναμία των οικοκυριών με παιδιά. Το γενικό ποσοστό των οικοκυριών με παιδιά που αδυνατούν να πληρώσουν λογαριασμούς ΔΕΚΟ στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το διπλάσιο του μέσου όρου, δηλαδή 11%. Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα? 40,1%. Υπάρχουν όμως και χειρότερα. Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Eurostat, το 48% των μονογονεϊκών οικογενειών στην Ελλάδα δήλωσαν αδυναμία έγκαιρης εξόφλησης λογαριασμών για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Και αυτό, αν μη τι άλλο, ενισχύει τις επισημάνσεις διεθνών οργανισμών για την έλλειψη στόχευσης των κοινωνικών επιδομάτων στην Ελλάδα.